Η Ουγγαρία είναι από την 1η Αυγούστου η πρώτη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσφέρει την επιλογή εμβολιασμού κατά της COVID-19 με τρίτη δόση. Ρωτήσαμε έναν ειδικό ποιος πρέπει να κάνει την τρίτη δόση του εμβολίου. Όσοι έλεγξαν τα επίπεδα των αντισωμάτων τους και τα βρήκαν χαμηλά ή ακόμη και αρνητικά. Όσοι δεν έκαναν αυτό το τεστ αλλά εμβολιάστηκαν με το κινέζικο εμβόλιο Sinopharm και έχουν περάσει περισσότεροι από 4 μήνες από τη δεύτερη δόση, πρέπει να κάνουν και τρίτη. Και αυτοί βέβαια που έκαναν εμβόλιο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντιπροσωπευτικό δείγμα, αλλά τα πρώτα παραδείγματα δείχνουν ότι η αναμνηστική δόση βοήθησε πολλούς που δεν είχαν αντισώματα μετά από 2 δόσεις εμβολίου. Δουλεύω στην αγορά. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν την τρίτη δόση γιατί είχαμε πολλά κρούσματα. Όσοι έχουν κουραστεί από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς πρέπει να περιμένουν. Για το πράσινο πιστοποιητικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει καμία σημασία εάν έχετε εμβολιαστεί 3 φορές. Όσοι έκαναν εμβόλιο Sinopharm ή Sputnik και θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό χωρίς να υποβληθούν σε υποχρεωτικά τεστ, μπορούν να βασίζονται μόνο στους κανονισμούς των κρατών μελών.